πολύ σημαντικό και είναι και πολύ σημειολογική η πρώτη ηλεκτρονική υπηρεσία για τις ειδικότητες των γιατρών. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Περικλής Νικολακέας προχώρησαν στην παρουσίαση της διαχείρισης των ηλεκτρονικών ραντεβού και των ψηφιακών υπηρεσιών, με την πρώτη υπηρεσία να είναι η απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, ενώ σύντομα θα προσθεθούν και άλλες, οδηγώντας στην πλήρη ψηφιοποίηση. Ο τομέας υγείας είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο και πολύ σημαντικό. Πρόσφατα είχαμε αποφύτηση, νομίζω, από όλους τους νέους γιατρούς, οπότε θα κληθούν πολύ γρήγορα να διαλέξουν ειδικότητα. Πιστεύω είναι πολύ χρήσιμη. Είμαστε ομάδα, οπότε η ομάδα δούλεψε πολύ καλά αυτούς τους μήνες, τους 6 μήνες, και παράξαμε ένα πολύ ωραίο και όμορφο αποτέλεσμα, λειτουργικό προς όλους. Τώρα εγώ θα ήθελα να πω για τις ιατρικές ειδικότητες. Δυστυχώς, γιατί εγώ δεν θέλω να βάζω τα λόγια μου, ήμασταν η μοναδική περιφέρεια που δεν είχε κανένα τρόπο ενημέρωσης του νέου γιατρού για το τι θέσεις υπάρχουν στην περιφέρειά μας, πόσες είναι κενές, πόσες είναι λειτουργικές, τι χρόνο ειδίκευσης δίνουμε. Μέχρι πριν μία εβδομάδα όλοι οι νέοι γιατροί, αν θέλανε να κάνουν ειδικότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου, σε οποιαδήποτε από τα 8 νοσοκομεία που έχουμε, θα ήταν υποχρεωμένοι να πάρουν ένα τηλέφωνο, να το σηκώσει κάποιος υπάλληλος, ο οποίος μπορεί και να μην το σήκωνε, να πούμε την αλήθεια, γιατί μπορεί να έκανε άλλη δουλειά. Στις 2 από τις 5 περιφερειακές ενότητες, όλα αυτά, το ποιοι ήταν οι γιατροί και πού, ήταν καταγεγραμμένα σε κάποιο βιβλίο χειρόγραφα, και όλα αυτά ήταν πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε εμείς για την περιφέρειά μας. Οπότε φτιάξαμε μία εφαρμογή της περιφέρειας για τις ιατρικές ειδικότητες. Αυτή η εφαρμογή παρέχει όλες τις πληροφορίες πολύ στοχευμένα, πολύ εύκολα προς τον νέο γιατρό. Πρέπει να σκεφτούμε όλοι ότι εμείς είμαστε μία γενιά, ας πούμε, των 40 με 50. Η νέα γενιά που έρχεται έχει πρότυπο την εικόνα. Οπότε εδώ υπάρχουν, είναι πολύ εύκολα όλα, στο ποιοι γιατροί, πού και πώς και για πόσο χρόνο, πόσες είναι οι κενές θέσεις ανά ειδικότητα, πότε τελειώνει ο κάθε ένας που είναι, πόσοι είναι οι υπηρετούντες, πόσο χρόνο δίνει, ποιοι είναι, για να μπορούν να τους βρουν οι γιατροί μεταξύ τους. Το ξέρω καλά γιατί είμαι γιατρός, έχουμε επικοινωνία, οπότε είναι πολύ εύκολο. Ήταν ένα αίτημα που το είχαμε παραλάβει ήδη από τους ιατρικούς συλλόγους και των 5 περιφερειακών ενωτήτων, και το κάναμε πάρα πολύ γρήγορα πράξη. Ειλικρινά, νομίζω με τον Ιατρικό Σύλλογο Λακωνίας που είχα επικοινωνήσει, τους είχα πει ότι θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος του έτους, αλλά επειδή ήξερα ότι η μεγαλύτερη ορκομοσία στην Ελλάδα, που είναι των Αθηνών, έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, βιάστηκα για να βγει μπροστά. Είναι φοβερό, δηλαδή νομίζω, και συγκρίνοντάς το και με τις άλλες περιφερειακές περιφέρειες, είναι πολύ πιο μπροστά, και ελπίζω να αποτελούμε και πρότυπο ώστε να το αντιγράψουν αν είναι, ή να τους δώσουμε την πληροφορία. Και με τους γιατρούς που το επικοινώνησα, με τους περισσότερους νέους γιατρούς, είναι ενθουσιασμένοι. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο, η πρώτη ψηφιακή τιμή σε ένα και την υπηρεσία που βγάλαμε προς τους, προς το κοινό, είναι αυτή. Θα είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι η ψηφιακή υπηρεσία του να δηλώσει κάποιος ειδικότητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μέχρι τώρα, σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες και στη δικιά μας, η διαδικασία αυτή γινόταν διαζώσεις, δηλαδή από κοντά, με χαρτιά. Κάποιες περιφέρειες και κάποιες περιφερειακές ενότητες από εμάς, γιατί ούτε ήταν αυτό ομογενοποιημένο, τα δεχόντουσαν και με email, αλλά παρόλα αυτά σκαναρισμένα. Ενώ εδώ, τώρα θα σας κάνω γιατρό, κύριε Περιφερειάρχη, για λίγο, είναι αμιγώς μέσω GAP, συμπληρώνεις, θέλεις, και μέσω του GAP μπορείς να δηλώσεις ειδικότητα στην περιφερειά μας.
Εγώ δεν θέλω να μακρηγορήσω. Εγώ θα σταθώ στο ότι είχαμε πει και ο Περιφερειάρχης μας το είχε πει από την πρώτη μέρα ότι ό,τι καλό είχαν κάνει οι προηγούμενες περιφερειακές αρχές θα επενδύσουν πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό νομίζω είναι το πιο μεγάλο έργο άειλο που μπορεί να έχει δημιουργηθεί ποτέ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Είναι κάτι που σίγουρα θα μνημονεύεται μετά από 10 χρόνια όταν θα έχει ολοκληρωθεί, όταν θα έχουμε κάνει πλήρη ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών. Είναι κάτι που θα το αφήσουμε παρακαταθήκη και είναι κάτι για το οποίο είμαι πολύ περήφανος για τον Περιφερειάρχη και για όλη την ομάδα. Και εγώ θα ευχαριστήσω πάρα πολύ την υπηρεσία, γιατί έκανε βήματα μαραθωνίου σε πολύ γρήγορο διάστημα. Και θα είναι κάτι που είναι σίγουρα παρακαταθήκη για την περιφέρεια, για το μέλλον. Να πω από τα στατιστικά που έχουμε ότι ήδη έχουμε 148 ραντεβού. Ναι, ήδη έχουμε τα πρώτα 148. Σε μια μέρα. Σε μια ώρα, στην ουσία, γιατί το πρωί το πήραμε. Δεν το είχαμε διαφημίσει, το είχαμε ανεβάσει πιλωτικά από χθες το απόγευμα.